Ξεκινήσουμε από τον Ναύπλιον, καθώς σήμερα το πρωί είχαμε ένταση στην πλατεία Δημαρχείου στον Ναύπλιον, όταν οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Φυτοπροστασίας αντέδρασαν έντονα όταν είδαν ανθρώπους του Δήμου να κλαδεύουν τους φοίνικες. Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι οι φοίνικες δεν πρέπει να κλαδεύονται, ενώ ο Δήμος ισχυρίζεται ότι ήταν επικίνδυνοι για τους μαθητές του γειτονικού σχολείου. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς τα πονάμε τα δέντρα, όπως ο κύριος Δήμου που είναι και εξειδικευμένος, έτσι, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Πέρσι μπροστά μας, εδώ και το γνωρίζετε, έπεσε ένα από το φοίνικα το ψηλό και σκάλι μέσα παιδάκι. Αυτά εδώ, συγγνώμη, πάρτε τα πλάνα αυτό το φοίνικα σας παρακαλώ εδώ. Έχω κόψει 1, 2, 3 φύλλα τα οποία περνάει σε κουτούλα. Συγγνώμη, αλλά σας έχουν ενημερώσει ότι καταστρέφονται οι φοίνικες. Όχι, κοιτάξτε, λένε ότι Ιανουάριο και Φεβρουάριο κλαδεύονται φοίνικες. Εγώ αυτό τηρώ. Και πιστεύω ότι τα πονάμε κι εμείς. Δεν πρέπει να συνεργαστείτε Δήμου με το Κέντρο Φυτοπροστασίας. Βεβαίως. Να πάρετε ενημέρωση για αυτό. Βεβαίως, όχι εγώ, γεωπόνοι. Εγώ έχω κλείσει τον γεωπόνο. Θα ήθελα το εξής. Έτσι, να πάρετε την άποψη του διευθυντή απέναντι, που κάθε μέρα έχουμε προβλήματα. Ειδικά με τα δύο τα ψηλά απέναντι που δεν μπορεί να κλαδεύσουν, γιατί αυτό είναι άλλοι Γερανοί. Κάθε μέρα σκάφη. Συγγνώμη, σας ενημέρωσε ο γεωπόνος του Δήμου. Διευθυντής, όχι. Δεν υπάρχουν προβλήματα, παιδιά. Συγγνώμη, εσάς σας ενημέρωσε ο γεωπόνος του Δήμου να τα κόψετε. Βεβαίως, έχω ενημερωθεί με το. Εσείς τι σας καλέσουμε εδώ. Σας ενημερώσαμε ένα χρόνο πριν, μην πειράζετε τους φοίνικες. Εσείς κάνετε του κεφαλίου, σε δεν σας πούμε. Η αισθητική στη δική μας δεν βαδίζει με τη δική σας. Αλλά είναι μια επικίνδυνη ενέργεια, μπορείτε να το καταλάβετε. Να πάρετε τα πλάνα αυτή τη στιγμή. Αφήνω αυτό το φοίνικα για δείγμα. Μετά από 3 μήνες, πώς θα είναι τα φυκνοειδή. Θα είναι και αυτά κάτω και ξεραμένα. Για να μην δημιουργεί έχουμε παραδόν. Δώσει οδηγίες με το αυστηρό κλάδεμα. Και κλαδεύω αυτή την εποχή, διότι κάθε 2 μήνες θα πρέπει κάθε μέρα να έχω συνεργεία να περνάμε ακόμα ένα φύλλο. Πάρτε το πλάνο σε αυτό το φοίνικα που έχω κλαδεύσει. 1, 2, 3, 4 αυτά. Εάν ήσασταν εδώ προηγουμένως, δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Του σκάσει τα μούτρα. Δηλαδή, α στραβωθούν τα παιδιά. Είπαν οι εμείς δεν πονάμε στους φοίνικες. Ή θέλουμε την καταστροφή. Αυτοί εδώ οι φοίνικες είναι ιστορικοί φοίνικες στην πλατεία Συντάγματος. Το συχνό κνάδεμα έχει στην πλατεία Δημαρχείου. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνουμε αυστηρό κλάδεμα σε αυτούς τους φοίνικες, τα κλαδιά που βγαίνουν αμέσως ξεραίνονται, γιατί ο φοίνικας δεν έχει τόσα πολλά θρεπτικά στοιχεία να τα θρέψει αμέσως. Τα γέρνουν και ξεραίνονται αμέσως. Γι' αυτό έχουμε. Όταν κλαδεύουμε αυστηρά, συνέχεια έχουμε μια διαδικασία, ξεραίνονται τα φύλλα, τα ενήλικα που υπάρχουν. Όταν ξεραίνονται τα ενήλικα φύλλα, έχει σαν αποτέλεσμα φοίνικα σιγά σιγά να καταραίει. Και εκτός αυτού, το ξαναλέμε, έχουμε το ρηχοφόρο και την πεταλούδα στην Ερμιονίδα, θα έρθει και εδώ και δεν θα μείνει ούτε ένας φοίνικας. Τουλάχιστον αυτή την πλατεία Δημαρχείου πρέπει να την προστατεύσουμε. Κύριε Δήμου, θέλω να σας ρωτήσω, δεν πρέπει ο γεωπόνος του Δήμου να ενημερώνεται με εσάς, ώστε να μπορείτε να. Έχουμε στείλει με επανειλημμένες επιστολές, έχουμε πει, έχουμε τηλεφώνικα, αλλά βλέπετε εσείς εδώ γεωπόνο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει γεωπόνος. Μα ο κύριος Χρόνης όμως είπε ότι έχει εννοηθεί με τον γεωπόνο. Ο γεωπόνος. Να συζητήσουμε και με τον γεωπόνο, να έρθει εδώ να του πούμε τι γίνεται. Οι οδηγίες που έχουμε δώσει εμείς λένε ότι κόβουμε μόνο ό,τι ενοχλεί ή ό,τι είναι ξερό. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμου, δεν μπορεί ο φοίνικας να αναπληρώσει. Τα φύλλα αυτά που κόπηκαν, αυτά είναι που θρέφουν το φοίνικα. Δεν μπορεί να αναπληρώσει τα νέα φύλλα που μείναν, δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτά που χάθηκαν. Γι' αυτό σε λίγο, επειδή είναι και κοντά στη θάλασσα, είναι και η αλμύρα, είναι και ο αέρας, δεν θα μπορέσει να ξαναγίνει ο φοίνικας αυτός που ήταν. Και από εκεί πέρα, ποτέ, εφόσον υπάρχει κίνδυνος, ναι. Αυτά τα φύλλα, τα ξερά ή αυτά που ακουμπάνε ή ενοχλούν τον πολίτη να κοπούνε. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι ένα κλάδεμα που έχει υιοθετήσει ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος το υιοθέτησε, χωρίς καμία οδηγία δικιά μας. Και το άλλο είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει και ο ρηχοφόρος, αυτό το σημείο εδώ και όλο το Ναύπλιο είναι ομάδα κινδύνου, με την έννοια ότι πολλοί επισκέπτες με τα αυτοκίνητά τους έρχονται και πάνε και έρχονται στην Αθήνα ή και πάνε και σε άλλες παραλιακές περιοχές που μπορούν να μεταφέρουν το σκαθάρι. Όταν από την κομμένη τομή βγάζει ένα υγρό που το προσελκύει το σκαθάρι. Λοιπόν,
λέμε ότι κάνει κακό το κλάδεμα αυτό, το είδος του κλάδεμα αυτό, κάνει κακό και στον ξαναγίνιο Φίνικας. Κάνει κακό γιατί μπορεί να μολυνθεί, να προσβληθεί από το σκαθάρι. Οδηγίες έχουμε δώσει. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή αυτά που γράφουμε και αυτά που λέμε πρέπει να εφαρμόζονται. Μάλιστα. Και ο καθένας θα πάρει την ευθύνη του γι' αυτό. Έχω ειδοποιήσει το Δήμο και μέσω φυσικά και αυτή του δύο πόνους ότι έπρεπε να κλαδευτούν γιατί είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Πέφτουν φύλλα και ειδικά όταν φυσάει κάποιος αέρας κλπ. Και είναι άλλα τρία τα οποία είναι πιο ψηλά, τέσσερα δηλαδή, αν τα βλέπετε, τα οποία είναι ακόμα και είναι λίγα ανεπικίνδυνα. Δηλαδή που μπορεί να κοπεί ένα φύλλο από εκεί πάνω όταν έρθει σκοτώνει ελέφαντα. Και ειδοποίησα τον Δήμο να έρθει να τα κλαδεύσει. Εσείς όμως θεωρείτε ότι πρέπει να κόβονται και χλωρά ή μόνο εκείνα που είναι επικίνδυνα? Κοίταξε, αυτό είναι θέμα του γεωπόνου. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κρύβονται τα ξέρα. Αλλά τώρα μέσα εκεί, άμα πάει και κανένα πιο πάνω, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν παθαίνει τίποτα. Τώρα δεν είμαι ειδικό για να ξέρω, ας πούμε. Άμα υπάρχουν απάνω και παίρνει αρρώστια. Δεν το ξέρω εγώ. Είναι θέμα των γεωπόνων αυτό. Δεν το ξέρω.